Καλώς ήρθατε και πάλι στο νούμερο 3 βίντεο. Εδώ θα σας δείξω αυτό που σας είχα υποσχεθεί την τελευταία φορά. Αφορά τις τσουκνίδες. Αυτή εδώ είναι η τσουκνίδα, τη γνωρίζετε όλοι, φυτρώνει παντού σαν αγριόχορτο, είναι μπελάς. Welcome back in my third part of the video. On this video I will tell you something useful. This is nettlewheat. It needs a little attention. You have to uproot it wearing gloves. And when you uproot them, you will put them in a bucket of water, and after a few days you will have one of the best liquid fertilizers. Αυτή είναι λοιπόν η τσουκνίδα μας. Θα την πιάσουμε με γαντάκι, γιατί θα τσιμπάει λιγάκι. Θα την κόψουμε. We will uproot it. We will place it inside the bucket with water. Βάζουμε σε ένα κουμπά με νερό. Όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Και θα τις αφήσουμε για λίγες μέρες. Αν μπορείτε να τις καθαρίσετε με λίγο νερό για να φύγουν τα χώματα από τις ρίζες, είναι το καλύτερο. You have to wash them before you place them in the bucket with a little water, so it would be cleaner. You see there's still lots of soil on the roots, so I need to clean them before I place the bucket. As I said, after you strain them with water, you dissolve it inside the bucket of water. Leave it for a few days inside the water, and then you have one of the best liquid fertilizers. You can also make a solution to protect your plants, but don't use all of the liquid, just use half of them. Αυτά είναι τα χειρότερα σκουλίκια που θα βρείτε, αν βρείτε αυτά εδώ, στις
στις γλάστες σας. Δυστυχώς πρέπει να τα διάσετε όλο το χώμα κάπου και να τα βγάλετε με τα χέρια σας. Δεν τσιμπάνε. Αλλά είναι τα χειρότερα. Ασπροσκούλικα λέγονται αυτά. Είναι η καταστροφή του κήπου. Θα κάποια στιγμή μεγαλώνουν και βγαίνουν πεταλουδάκια από μέσα. Και πάει, συνεχίζει, κάνει αυγά στις υπόλοιπες γλάστες.